χρόνια δεν σκεπαίνουν οι ουδέα κλειστά. Αυτό είναι κάτι πρωτάκουστο. Πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε. Θέλουμε να συμβάλλετε σε αυτό να ανοίξει και η ουδέα. Ξέρουμε υγειονομικά ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά σε καλό σημείο και νομίζω ότι από Δευτέρα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Θέλουμε τη στήριξή σας, όπως είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ειδική στήριξη για την Περιφερειακή Ενότητα Κουζάκης και ειδικά για την ΕΟΔΕΑ, που είναι πολλές μέρες κλειστή. Ευχαριστούμε πολύ και θα σας καταθέσουμε αυτή τη στιγμή το ψήφιο του Υπουργού Συλλόγου του Ευαϊκού. Εμείς ζητάμε πλέον να πιέσετε από πλευρά σας να βοηθήσει, να το πω καλύτερα, ένα έξτρα χρηματοδοτικό εργαλείο πλέον από την κυβέρνηση που να αποτυπωθεί στον επιπλέον χρόνο που μείνανε τα συστήματα όλα κλειστά. Γιατί υπάρχει ένας επιπλέον χρόνος. Εάν σκεφτούμε ότι εμείς ήμασταν και πριν τις 16 του μηνός, από τις 7 Οκτωβρίου, στον πορτοκαλί κωδικό, μιλάω για τους χώρους εστίασης, άρα δεν μιλάμε για 2,5 μήνες, είναι κάτι περισσότερο και όπως συνεχίζει. Λοιπόν, οπότε να το δούμε στην αποτύπωση αυτό, στην οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση. Και γιατί από ό,τι ακούω τα 60 εκατομμύρια που υποσχέθηκε ο Υπουργός, γίνανε 50. Δεν ξέρω αν χάνονται σταδιώδια εκατομμύρια και μέχρι που να φτάσουν μήπως είναι λιγότερα. Λοιπόν, να πιέσουμε όλοι από την πλευρά μας, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, να δουν πραγματικά το πρόβλημα και των χώρων εστίασης, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε πει, έχουν φτάσει οι άνθρωποι στην εξαθλίωση, δεν έχουν ενδοχώς το ζήν, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η παρακίνηση και με πόσους θα γίνει, γιατί ήδη στην περιοχή μας γνωρίζετε ότι έχουν κλείσει καταστήματα, γιατί έχουν οι ιδιοκτήτες να λαμβάνουν ενίκεια, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλά να πω, αλλά δεν μπορώ να το πλατιάσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε και εύχομαι να κάνετε το καλό. Κύριε Περιφερειάρχα, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που εκ μέρους της Περιφέρειας και του κυρίου Περιφερειάρχη είστε εδώ για να παραλάβετε τα ψηφίσματα των φορέων της πόλης. Γνωρίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε ένα σύμμαχό μας, έναν από εμάς, στην προσπάθεια αυτή.
και ξέρω πολύ καλά, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν από τους φορείς που έφυγαν και συγκεκριμένα αποτύπωσαν τα αιτήματά τους για την αγανάκτηση του κόσμου, που άλλωστε φαίνεται και από τη συμμετοχή που υπάρχει στη σημερινή ειρηνική αυτοκινητοπομπή που έφτασε μέχρι εδώ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα διαβιβάσετε αυτά εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να γίνουν δεκτά από την κεντρική κυβέρνηση και από τους φορείς της πολιτείας. Θα σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Συγκροτήθηκα από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κασατήδη να παραβρίσκουμε σήμερα εδώ στο κτίριό μας στην Θεορδέ για να παραλάβω τα ψηφίσματά σας και να υποδεχθώ εδώ τον εκλεκτό δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο από ό,τι βλέπω και όλους τους φορείς, τον πρόεδρο του Εμπορευομηχανικού Επιμελητηρίου. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά. Έχω μια τετραπλή, θα έλεγα, ιδιότητα ως Αντιπεριφερειάρχης Κωδικός του Δημού Κοζάνης, ως πρώην δήμαρχός σας, ως ελεύθερος επαγγελματίας να κατανοήσω πλήρως το τι περνάμε όλοι μαζί αυτή την εποχή και φυσικά σαν κάτοικος του Ptolemaidos που ανησυχώ κυριολεκτικά βλέποντας καθημερινά τα στοιχεία να έχουν μείνει κολλημένα, θα έλεγα, και να μην μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να τύχουμε κι εμείς των ευεργετικών άλλων πρωτοβουλειών που παίρνει η κυβέρνηση για τις άλλες περιοχές. Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη στήριξη της περιφέρειας, τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όσα δημοτικά συμβούλια κληθήκαμε, παραδοθήκαμε, με τους επιχειρηματικούς φορείς. Δράτωμαι της ευκαιρίας για ακόμη μια φορά να σας πω ότι δυστυχώς η περιφέρεια δεν έχει απολύτως κανένα ρόλο στο κλείσιμο και στο άνοιγμα των καταστημάτων ή των επιχειρήσεων. Όλα γίνονται από την κεντρική εξουσία. Εμείς, παρουσία και του Δημάρχου του κ. Πλακετά, θα θυμάται, ζητήσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη και από τον κύριο Αρχουμανέα να μας δοθούν αρμοδιότητες, να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, να συμμετέχουμε σε αυτή την πανδημία. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε καμία αρμοδιότητα μέχρι σήμερα, αλλά αυτό που μπορώ και γνωρίζετε πολύ καλά να σας επαναλάβω είναι ότι ο Περιφερειάρχης είναι συνέχεια στο πλευρό σας. Ξεκινήσαμε με τα 10 εκατομμύρια, τα κάναμε 40. Προχθές που πήγε στον κύριο Γεωργιάδη μίλησε για 60 στην 15 για άλλα 75 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το ποσό των 115 εκατομμύρια. Υποσχέσεις πήραμε, ο Περιφερειάρχης είναι σε συνεχείς επαφές κάτω με το Υπουργείο και νομίζω ότι αν πραγματικά φτάσουμε στα ποσά αυτά θα είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που σε σχέση με τον πληθυσμό της και τους εμπόρους και τους καταστηματάρχες και τους επιχειρηματίες θα έχει διαθέσει τόσο μεγάλο ποσό για την ανακούφιση, για μια ανακούφιση, γιατί δεν πρόκειται εδώ πλέον για να βγάλετε τα κέρδη σας, αλλά για μια στοιχειώδη, θα έλεγα, ανακούφιση. Εγώ θα μεταβιβάσω αυτά, Παναγιώτη το ξέρεις πολύ καλά, τη μέρα που βρεθήκαμε στο συντονιστικό όργανο της Ενημερωτικής Επιτροπής για τον COVID, εξουσιοδοτήθηκα από όλους τους δημάρχους και την ίδια ώρα έστειλα και την επιστολή κάτω στον Γενικό Γραμματέα, ζητώντας τον τουλάχιστον για αυτό το ωράριο του 6-9 που λέγαμε και για τις λαϊκές αγορές. Εμείς αφού γραζόμαστε καθημερινά την τοπική μας κοινωνία, και το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε στο πλευρό σας. Αρκεί θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Νομίζω, και θέλω να το επαναλάβω άλλη μια φορά, ότι στο χέρι μας είναι να ανοίξουν τα καταστήματα. Κυριολεκτικά είναι στο χέρι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.